η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης. Πλέον δεν μπορεί κανείς να νομιμοποιείται να υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιθέσεις, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ότι το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ένα έργο στο οποίο οι δήμαρχοι και η περιφέρεια έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Οι πολίτες και οι φορείς κατά 100% ψήφισαν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Θέλω να τονίσω, γιατί αυτό είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης, κύριε Κανελόπουλε, και δεν είναι μόνο οι γνώμες της περιφέρειας ή των δημοτικών αρχών, ότι κανένας από όσους τοποθετήθηκαν από τους πολίτες και τους φορείς δεν εξέφρασε καμία διαφορετική άποψη πέρα από την κεντρική διαχείριση. Ακόμα και οι δήμαρχοι που διαφώνησαν δεν είπαν μόνο υπέρ της αποκεντρωμένης, είπαν και κεντρική. Και είναι δεδομένη η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ψηφοφορία για την Περιφερειακή Αρχή. Αυτή η απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι πραγματικά, σας το λέω αυτό, μια μεγάλη δύναμη που βγαίνει μέσα από την κοινωνία. Αφισβητώ τα νούμερα που λέει η κυρία Νικολάκου από την άποψη όχι ότι δεν είναι αυτά, αλλά το πώς διαμορφώθηκαν αυτά. Διότι σήμερα ζήσαμε μια Επιτροπή Διαβούλευσης όπου αξίζει να σταθούμε λίγο πώς στήθηκε. Η απόφαση αυτή που βγήκε από την περιφέρεια, κατά τη γνώμη μου, εγκυμονεί το μεγάλο κίνδυνο. Ότι μονομερώς η διαχείριση να γίνει από φορέα, προφανώς θα είναι και η περιφέρεια μέσα, με κατεύθυνση μόνο το ΣΔΙΤ. Αποκλείει τη δυναμική παρέμβαση. Έτσι όπως διαμορφώθηκε σήμερα η απόφαση, θα δούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τι θα γίνει, αποκλείει κατά τη γνώμη μου την δυναμική παρέμβαση αυτών που έχουν το πρόβλημα και που το αντιμετωπίζουν καθημερινά των Δήμων.